συνειδητοποιώ πως τα φαγητά που κάναμε μπλιάχ μικρή, όσο μεγαλώνουμε, τα λατρεύουμε. Πολλά παιδάκια τρώνε φασολάδα, μην νομίζεις. Εγώ το έμαθα με την ανιψιά μου που έτρωγε φακές και φασόλια μανιωδώς και μου έλεγε η αδερφή μου ότι αν τις κάνουμε φασόλια φασολάδα είναι ευτυχισμένη. Και φακές. Και φακές. Αλλά εγώ προσωπικά φασολάδα όταν ήμουν μικρός έφυγα από το σπίτι να μαγειρεύει η μητέρα μου φασολάδα. Καθόμουν έξω στην αυλή γιατί δεν μου άρεσε η μυρωδιά. Και τώρα που έχω μεγαλώσει, λίγο τρελαίνομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που έγινε η φασολάδα μας. Πριν πω την κάρτα, πριν διαβάσω την κάρτα, να σας πω ότι αυτή είναι μια φασολάδα κλασική, λίγο νερουλή. Όπως μας βγαίνει συνήθως στο σπίτι. Άρα ένα ωραίο μυστικό είναι να κάνουμε, όχι βελουτέ, να κάνουμε 3-4 βζι-βζι έτσι, βζι-βζι-βζι-βζι-βζι, με το μηχάνημα αυτό. Και έτσι λιώνουμε λίγα φασόλια, βγαίνει το άμυλο και άμα ανακατέψουμε τη φασολάδα, κοιτάξτε τι ωραία από νερούλι που αλλάζει έχει χυλώσει. Αλλάζει το χρώμα της, αλλάζει το χρώμα. Και χυλώνει αμέσως. Χυλώνει αμέσως και άμα τη βάλεις και σε δυνατή φωτιά και τη δώσεις μια βράση, ένα πεντάλεπτο, τα φασόλια τα λίγα που έχουν λιώσει, υπάρχουν ακόμα ολόκληρα μέσα, δεν έχουν λιώσει όλα, έχουν χυλώσει τη φασολάδα σε 10 δευτερόλεπτα. Ούτε αλεύρι, ούτε corn flour, ούτε τίποτα. Τέλειο, έτσι. Ωραίο κόλπο. Κοίτα, άμα θέλεις, το κάνεις και μια φορά ακόμα. Έτσι και έτσι. Άντε, δεν έκανα 4 φορές, 6 έκανα, μην λέω ψέματα. Και όμως χυλώνει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε όσο σερβίρω την κάρτα με τα υλικά, παρακαλώ. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Που είναι λίγα. Και ελίτσες βλέπω εδώ. Ναι, καλαμών με λίγο σέλινα από πάνω. Λοιπόν, 300 γραμμάρια φασόλια μέτρια. Μέτρια σε ποιότητα, μέτρια σε μέγεθος. Εντάξει, άλλοι θέλουν πιο ψηλά, άλλοι θέλουν πιο χοντρά. Εμένα μου αρέσουν τα κλασικά, να σου πω την αλήθεια. 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. 2 καρότα σε φετάκια. 3-4 κλαράκια σέλινο ψιλοκομμένο. Μισή σελινόριζα, μισή μικρή σελινόριζα, όχι κάτι τεράστιες του 1,5 κιλού που έχει στα μανάβικα, εντάξει, την κανονική που είναι σαν γροφιά. Ένα φιτζάνι ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας ντοματοπελπές, αν θέλετε να γίνει η φασολάδα σας τόσο κόκκινη, τόσο πορτοκαλί όσο η δικιά μας. Κάποιοι τη θέλουν λιγότερο κοκκινιστή, κάποιοι περισσότερο. Εμένα η κλασική αυτή μου αρέσει το χρώμα, να σου πω την αλήθεια. Αλάτι και πιπέρι. Δεν ξεχνώ, σας είχα κάνει πριν λίγο καιρό και λεμονάτι. Φασολάδα που ήταν επίσης ωραία. Αυτά λοιπόν, κλασικά υλικά, καμία μοντερνιά, κλασικό φαγητό. Όμως στο τέλος θα σας δείξω πώς να την κάνετε και βελουτέ, που όλες οι νέες νοικοκυρές με ρωτάνε πώς θα κάνουμε τη φασολάδα βελουτέ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, γίνεται λίγο πιο σικάτη, πιο μοντέρνα κτλ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα μέσα σε ένα κατσαρολάκι, ανάπω τις φωτιές μου στο full. Είχε τόσο ενδιαφέρον σήμερα η συζήτηση που είχατε εκεί πέρα. Που δεν έκανα πολύ δουλειά, άκουγα τι λέγατε. Πέθανα στα γέλια μου, άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχω βράσει τα φασόλια και είναι εδώ πέρα. Τα έχω βράσει από χθες. Δεν τα μουλιάζω, τα βάζω τα μέτρια. Τα έχεις βράσει ή τα αφήνεις, δεν τα μουλιάζω. Τα έχω βράσει, δεν τα μουλιάζω. Τα βάζω και βράζουν. Μία ωρίτσα τα βράσα, εντάξει. Τρώγονται, αλλά κρατάνε λίγο. Okay, 45-50 λεπτά τα έβρασα. Άρα τα σούρωσα, καλωσορίσατε! Το προτιμάς από το να μουλιάζεσαι. Τα μικρά φασόλια δεν τα μουλιάζουμε συνήθως, μόνο τους γίγαντες μουλιάζουμε. Okay. Λοιπόν, τα σούρωσα, τα βάζω μέσα σε μια κατσαρόλα. Βλέπετε. Έχουμε Κλεοπάτρα. Και υπάρχει ένα μικρό μυστικό, κάποιοι δεν το κάνουν, δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Έπρεπε όμως να σας κάνω και τα ραμά πρώτα, θα το κάνω το ταραμά μετά, δεν πειράζει. Μην αφήσω τη συνταγή. Ποια μαρέγκα άκουσα. Χαίρετε. Λοιπόν, θα κάνουν τον ταραμά μετά, δεν πειράζει. Τα παιδιά, εξάλλου μου δηλώσαν τα παιδιά ότι θα κάνουν ψέματα πως τρώνε από εδώ και πέρα. Γιατί λέει. Έλα, μην το. Γιατί είναι αλήθεια, είναι ωραία με την αλήθεια. Γιατί λέει, παχύναμε τόσο πολύ όλες τις γιορτές. Είπα, παχύναμε. Οπότε τους πρότεινα να κουμπάνε το πυρούνι στο πιάτο και να το γλύψουν μόνο. Και από την επόμενη εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα, καλά. Φτάνει Ιούνιος, ανοίγουν οι παραλίες και εμείς λέμε από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν. Το κολπάκι που έμαθα από μια θεία μου και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ποσοτάρει λίγο τα φασόλια με το λαδάκι και τα λαχανικά. Έτσι λοιπόν το καρότο, το σέλινο, το κρεμμύδι αποκτούν άλλη γεύση. Okay, κάποιοι τα σοτάρουν σκέτα. Ας πούμε η μητέρα μου τα σοτάρει σκέτα τα λαχανικά και μετά βάζει τα φασόλια μέσα. Κάποιοι τα σοτάρουν καθόλου. Μέσα στο νερό που έχουν βράσει τα φασόλια ρίχνουν τα λαχανικά κατευθείαν μπλουμ. Εμένα μου αρέσει να τα περνάω ένα χέρι, κοιτάξτε τι ωραία. Επίσης μπορείτε να ψιλοκόψετε το κρεμμύδι, εμένα μου αρέσει όμως έτσι σε χοντρά κυβάκια. Παιδιά, δεν ξέρω παλάτι, δεν έχεις κουτάλι, Κώστα. Τώρα θα τους πάω εγώ, μην ανησυχείς, θα τους πάω εγώ. Κουτάλια. Επίσης εμένα μου αρέσει το κρεμμύδι χοντροκομμένο να φαίνεται λίγο με τα μέσα, όχι άσχημα, να είναι λίγο μπαμπάτσικο, εντάξει. Ωραία.
στο φούλι φωτιές μου, λάδι έχω βάλει, ρίχνω μέσα καρότο, ρίχνω μέσα τη σελνόριζα, την κόβω σε φετάκια. Θα κάνω γρήγορα γιατί θέλω να σας δείξω και, και τον ταραμά. Θα φτιάξω ταραμά σήμερα. Oh. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Η φασολάδα εδώ έχει τελειώσει, έτσι. Ωραία. Τα φέρνω μία βόλτα. Εντάξει. Δεν και, είναι λίγο μικρό το κατσαρολάκι. Σας έχω μαγειρέψει κάτι άλλο να φάτε. Και έχω πιάσει τις δύο κατσαρόλες μεγάλες που έχουμε. Όχι. Εντάξει, είναι λίγο μικρό. Αλλά το ενδιαφέρον μας είναι στο δίπλα που κοχλάζει δίπλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, με λίγα λόγια. Αχνίζουμε τα φασόλια με τα λαχανικά και λίγο λάδι και βάζουμε μέσα νερό. Okay. Πόσο νερό βάζεις? Νερό μπόλικο. Να τα καλύψει τα φασόλια αρκετά. Okay. Τώρα, αφού το ξεχνάμε και πάμε εδώ πέρα. Σε περίπου 40 λεπτά, μισή ώρα 40 λεπτά, η φασολάδα μας θα είναι αυτή εδώ πέρα δίπλα. Βλέπετε, καρότο, σελινόριζα, το πράσο έχει σχεδόν λιώσει. Αυτή είναι η εξέλιξη της φασολάδας. Okay. Εγώ έτσι την κάνω. Ρίχνω μέσα λίγο νεράκι ακόμα. Και τώρα, όσο βράζει, τελευταία στιγμή δηλαδή, βλέπετε σχεδόν τα φασόλια έχουν βράσει ήδη 50 λεπτά. Κώστα μου, τι θες, κάτι ανησυχείς, πιπέρι, τι θες, ψωμί. Όχι, δεν έχει η Σοφία πιάτο. Η Σοφία φέρνει. Όσο εστιατόρα. Δεν τις έχω σερβίρει επίτηδες. Ναι, παιδιά, ήταν άλλο. Όσο εστιατόρα, τα παρατηρώ αυτά, έτσι, ξέρεις. Κοιτάζω τι γίνεται τριγύρω. Τι θέλει ο πελάτης. Τι θέλει ο πελάτης. Μα βέβαια, διαπιστώνω πως υπάρχει ένα πρόβλημα, να μην το λύσουμε. Ναι, η κυριοπάτα θέλει φρυγανισμένο ψωμί. Τώρα αμέσως φεύγω. Λοιπόν, παιδιά. Κοιτάξτε, τα φασόλια έχουν βράσει ήδη περίπου 35-40-45 λεπτά ανάλογα το φασόλι. Έχουμε βάλει τα λαχανικά, τα έχουμε σοτάρει, τα έχουμε γιαχνίσει. Ξαναβράσαν άλλα περίπου 45-50 λεπτά, στο περίπου τώρα εξαρτάται το φασόλι αυτό, έτσι. Άρα τα φασόλια είναι εδώ πέρα μέσα κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Έχουν βράσει μπόλικο, έτσι. Αυτό είναι ψωμί μουλιασμένο. Ψάχνει ψωμίες τώρα, έτσι. Και τώρα που είναι σχεδόν έτοιμη η φασολάδα και τρώγονται τα φασόλια, τα βλέπετε πως έχουν λιώσει σχεδόν, εντάξει. Τώρα, τελευταία στιγμή, θα ρίξω μέσα τον ντοματοπελτέ, μια κουταλιά της σούπας, θα ρίξω μέσα το αλάτι, θα ρίξω μέσα το πιπέρι, θα ρίξω μέσα το σέλινο, τελευταία στιγμή το βάζω το σέλινο και μάλιστα χοντροκομμένο. Βλέπετε, παιδιά, εντάξει, είναι αλάτι, όλα εντάξει. Τέλειο, τέλειο. Ωραία. Και τελευταία στιγμή βάζω και το λάδι, 10-15 λεπτά πριν τελειώσει η φασολάδα βάζω το λάδι, έχει άλλη γεύση. Αν το λάδι το βάλεις μια ώρα πριν και βράσει, δεν θα μείνει τίποτα. Μην το βάζεις καλύτερα. Εντάξει, πάμε. Άρα, βράζεις τα φασόλια σου. Να τα πω εγώ, ναι. Ή θες να τα πεις εσύ. Πες τα εσύ και σε βοηθάω. Ωραία, βράζεις τα φασόλια και τα σουρώνεις. Ακριβώς. Τα βάζεις σε ένα κατσαρολάκι, λίγο να σοταριστούν με τα υπόλοιπα λαχανικά και λίγο λάδι. Καρότο, σελήνο, κρεμμύδι, πράσο, σελινόριζα και λίγο λάδι. Προσθέτεις νερό. Μπόλικο νερό, σούπα κάνουμε. Βάζει στο τέλος το σέλινο, ντοματοπελτέ και το λάδι. Αλάτι, πιπέρι και το λάδι. Ανακατεύω καλά. 10-15 λεπτά πριν τελειώσει το φαγητό. 10 λεπτάκια τώρα το έχεις σε δυνατή φωτιά και μετά τη χαμηλώνεις και είναι έτοιμη η φασολάδα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Εντάξει, τόσο εύκολα. Πάμε τώρα, θα την κάνουμε βελουτέ. Okay. Ναι, γιατί με έχουν φάει, παιδιά, όλες οι πιτσιρίκες, φακές βελουτέ και φασολάδα βελουτέ. Δεν τίποτα. Ουσιαστικά το βάζεις μέσα. Τι κερδίζεις. Τι κερδίζεις για να λέμε την αλήθεια. Κερδίζεις ότι άμα κάνεις ένα τραπέζι Παρασκευή βράδυ σε νεολαία στο σπίτι σου, είναι πιο μοδάτο να κάνεις βελουτέ. Okay. Κοίταξε, μπορεί... βγάζει και μια γλύκα το φασόλι. Βγάζει. Όταν αλεστεί λοιπόν η φασολάδα, για μένα αποκτάει άλλη γεύση. Okay. Όχι πιο ωραία, πιο κακή. Ναι, ναι. Άλλη γεύση. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ βελουτέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ορίστε. Βάζει και κρουτόν. Άμα θες μπορείς να βάζεις κρουτόν και το ακόμα πιο wow στα εστιατόρια παλιά που μαγείρευα στο εστιατόριό μου. Έφτιαχνα κρουτόν με ταραμά. Άσε τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Και το σέρβιρα. Τώρα καίει κανονικά, είναι λάθος. Προσευχηθείτε με κανονικά να μπούμε αυτό. Προσευχόμαστε. Όχι, δεν κάνει. Έχω βάλει την πετσέτα πάνω. Άμα κάνει θα γελάτε, εντάξει. Εντάξει. Λίγο. Ωραία. Θα γλυφόμαστε. Όχι, εντάξει, ναι. Το λάθος είναι... Μπούμ. Όχι, το λάθος είναι όταν έχεις το καπάκι πάνω, αφού εδώ πέρα το στρόγγυλο, τότε σκάει, γιατί έχει υδραθμό μέσα. Εγώ πάντα αφήνω την τρύπα ανοιχτή από πάνω και βάζω μια πετσέτα. Και αυτή λοιπόν είναι η βελουτέ φασολάδα. Θα τη σερβίρω αμέσως σε δύο ωραία πιάτα. Και πάμε για τα ράμα. Τα ράμα θα είναι δευτερόλεπτα. Δεν ανησυχώ, είμαι εντάξει από χρόνο. Τα λέω για να τα ακούω εγώ. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η βελουτέ. Πιο μοντέρνα. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, πιο μουράτη. Τώρα στα εστιατόρια τα με δημιουργική ελληνική κουζίνα σερβίρουν φασολάδα βελουτέ και μπορεί να βάλει μέσα και κουρτών και ό,τι θε. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον με λίγο ομό λάδι από πάνω και μπόλικα κουρτών. Εντάξει, πάμε για τα ράμα.
Λατρεύω τα ραμά. Πεθαίνω για τα ραμά για την ακρίβεια. Σας λέω ότι τρελαίνομαι. Φαντάσου κάθε Χριστούγεννα ζητάω από τη μητέρα μου να μου κάνει τα ραμά. Την παίρνουμε τη μία. Παρακαλώ, παρακαλώ, εδώ και τις δύο πάρτιδες. Θα τις δοκιμάστε. Πάντως είναι πιο ελκυστικό. Το βολιτό το βλέπεις και λες θέλω να φάμε. Ναι, ρε παιδί μου, πιο μουράτο. Και είναι τσεστή, έχει πολύ πλάκα. Ναι. Θα βάλεις πάνω και τα κρουτώ με το σκορδάκι. Λοιπόν, πάμε τα ραμά. Κοιτάξτε, σας λέω μην πετάτε τίποτα. Μέσα στην κατάψη ψύχα ψωμιού. Βλέπετε. Θυμάστε που μαζεύω τις ψύχες και δεν πετάω τίποτα που έλεγα. Μην με κοροϊδεύετε. Τα γέρος κάνω, αλλά όταν μαζεύω δεν πετάω τίποτα. Τα λυπάμαι πάρα πολύ, παιδιά. Και μια μισή λεμονόκουπα τη βάζω κατάψυξη. Αυτό έχει άλλη γεύση. Λοιπόν, ναι, είναι πιο. Αλλά την τάξη είμαστε, έτσι. Σ' αρέσει η Άρη. Είναι πολύ ωραία. Ιδές. Λοιπόν, είναι ταραμάς μέσα, λευκό ταραμά. Εγώ πάντα παίρνω. Εσείς μπορείτε να βάλετε και τον κόκκινο. Ξεκινάω με το λεμόνι. Όλο το λεμόνι μαζί. Και ένα μυστικό μικρό που κάνω στον ταραμά, όταν θέλω να κάνω μια μικρή, πώς λέγεται, μια μικρή από αυτή, στον ταραμά, μια μικρή μαγιά. Ναι. Ουχ, νόμιζα ότι πάλι λέξη. Βάζω μέσα δύο φλουδίτσες λεμονιού, ολόκληρες, και βάζω μέσα και λίγο άνηθο, τόσο λίγο. Εντάξει, παίρνει άλλη γεύση. Πάμε να κάνουμε ταραμά στον αέρα μαζί, για να δούμε, θα πήξει ο ταραμά στον αέρα. Πού είναι το μακρόσυνο το πράγμα, εδώ πέρα είναι. Το βγάζω αυτό εδώ πέρα, πάμε εδώ πέρα. 100 κιλά καλώδια από εδώ πίσω, πολύμπριζα. Σοφάκι, με έπρεπε να κάνω μια κοτόσουπα, δεν το σκέφτηκα, συγγνώμη. Ενώ φαντάζεσαι ότι η βελουτέ της φασολάδας θα είναι πιο πηχτή και βαριά, είναι βελούδινη. Και τώρα δεν την άλεσα πάρα πολύ. Είναι ελαφριά. Δεν την άλεσα πάρα πολύ, μπορούσα να την αλέσω κι άλλο. Και πάμε για τα ραμά. Όσοι δεν ξέρετε να κάνετε τα ραμά, αυτό είναι κλασικό. Αν εξαιρέσετε το λεμονάκι, βάζω μέσα και το λίγο άνηθο έτσι για μαγιά. Λεμόνι, ψωμί, τα ραμά σε ένα πολυμίξερ. Και μετά χτυπώντας ρίχνουμε το λάδι λίγο-λίγο. Μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Και τα ραμά. Και μπράβο, μουσικούλα, μουσικούλα. Λοιπόν, θέλει λίγο ψωμάκι ακόμα μέσα. Μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο που θα γίνει λίγο πικρός, αλλά πιο νόστιμος. Η συνταγή κλασική θέλει μισό-μισό. Μισό φορέλαιο, μισό ελαιόλαδο. Η αλήθεια αυτή είναι. Το ψωμάκι είναι μουλιασμένο στο νερό. Το ψωμάκι το έχω, το είχα, όταν το αποθήκευσα στην κατάψυξη, το έβαλα τη βρύση κάτω, το έκανα μία έτσι και το πάγωσα με το νεράκι. Άρα όταν το ξεπαγώνω, είναι μουλιασμένο. Κερδίζει και χρόνο. Για κάποιους δεν είναι σημαντικά αυτά. Για μένα που μαγειρεύω σπίτι μου πολύ. Πεθαίνω για αυτά τα κόλπα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και μπορώ και μαγειρεύω 4-5 φαγητά σε μία ώρα μέσα. Και όσο έρχονται σπίτι μου, μου λένε μα έχω καλή προετοιμασία. Okay. Λοιπόν, τελειώνω με το ταραμά. Δείτε, τώρα αυτό για να πήξει θέλει πάρα πολύ λάδι μέσα. Θέλει περίπου 700 ml λάδι. Θέλει πολύ. Ο ταραμάς. Ο ταραμάς πίνει λάδι σαν λέμαργος. Θέλει πάρα πολύ. Θέλει λίγο ρίτσα να γίνει αυτό, βλέπετε. Έχει ήδη πήξει, αλλά θέλει άλλα περίπου άλλο ένα ποτήρι, κουτάλι. Θέλει άλλο ένα ποτήρι λάδι εδώ μέσα, σπορέλαιο, για να πήξει. Εγώ προτείνω να το σερβίρω τώρα, γιατί θα αργήσω και θα με φωνάζουν από πάνω. Εντάξει. Πόσο έχουμε? 4 λεπτά. Έχουμε ολόκληρα 4 λεπτά. Α, κάνει και την κοτόσουπα. Κάνω και κοτόσουπα. Λοιπόν, σωστία, περίμενε. Λοιπόν, τότε. Τότε αυτό είναι σπορέλαιο. Τότε πάμε να τον πήξουμε. Η αλήθεια λοιπόν είναι, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εγώ τον ταραμά τον κάνω πάντα στο blender αυτό εδώ πέρα το πολύ δυνατό. Η δυνατή ταχύτητα τον κάνει σαν μους. Αυτό το blender είναι το παραδοσιακό. Okay, θέλει λίγο παραπάνω χρόνο, okay. Αλλά που το καπάκι. Μπροστά σου. Μπροστά μου. Πάμε να δούμε, θα πιει το σπορέλαιο. Ή θα μου κόψει ο ταραμάς που θα γελάνε όλοι. Γιατί ελαιόλαδο. Όλο το ελαιόλαδο, άμα το βάλεις όλο ελαιόλαδο, όπως ο Αλενικιός, όλο ελαιόλαδο, όλο ελαιόλαδο, γίνεται πικρός. Θέλει μισό-μισό. Θέλει μισό-μισό. Τι γίνεται κόσμο να βοηθήσεις. Τι να βοηθήσεις. Θέλει να βοηθήσεις. Ναι. Έλα, άρχισε να δένει, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Ρίχνε λάδι λίγο-λίγο, μπράβο. Ρίχνε λίγο-λίγο, μας έτσι, πιο λίγο. Δένει, γίνει τέλειος. Έχει γίνει τέλειος, παιδιά, χαίρομαι.
Κι άλλο κι άλλο. Σαν τη μαγιονέζα θέλει. Σαν τη μαγιονέζα. Χαίρομαι να σου πω, χαίρομαι. Δύο κουταλιές γιατί... σουπασταραμάς, λεμόνι και σπορέλαιο. Γιατί μετά θα μου φάνε τα σηκώθια στο Instagram, θα μου λένε δεν έδεσε τα ραμά στον αέρα. Μα τι να κάνω κι εγώ, κοιτάξτε. Έδεσε και γίνει τέλειο, παιδιά, κοιτάξτε. Σαν τη γη έχει γίνει, βλέπετε. Άλλο πιάτο, είναι. Άλλο πιάτο. Είναι όντως παιδιά. Αφράτος, πάμε να σερβίρουμε. Πάμε τώρα να δούμε τα ραμά. Θα τον βάλουμε εδώ. Λεμόνι δεν βάζουμε να κρύ. Έβαλα τα χίλια μου. Πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε τι ωραίος που έγινε. Το σοφάκι θέλει. Έλα. Άρε Σαλονικιά μου, θες τα ραμά. Κοιτάξτε τι ωραίος που έγινε. Thank you. Λίγο άνοιχτο μέσα αυτού τα λεμονιού. Έλα, και βάλτε πάνω και μία ελίτσα. Και αν είχαμε τώρα και λίγο φρυγασμένο ψωμί. Καλέ, ναι, τώρα θα περιμένω εγώ σιγά. Θα δοκιμάσω. Ω, παιδιά, τέλειος έγινε. Ωραίος. Παιδιά, είναι όνειρο. Εκείνον το μους. Ωραίος, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ. Βασιλίνα, πώς αρέσει τα ραμάς, λεμονάτος, εμένα μου αρέσει φουλ ξινός. Θέλει λίγο λεμονάκι ακόμα. Δεν είναι ξινός αυτός. Έχει. Βασίλη, όχι παραπάνω. Όχι παραπάνω, είναι πολύ ωραίο. Ναι, έφαγε. Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειος, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι έβαλες μέσα και άνοιχτο. Λίγο. Και μια φλουζίτσα λεμόνιου, έτσι για μαγιά. Άρα δηλαδή στις δύο κουταλιές της σούπας ταραμά, βάζεις δύο φλιτζάνια σπορέλαιο. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Τρία. Διάβασα την κάρτα γι' αυτό. Τρία, δύο είπα. Μπορούμε να κάνουμε τρία. Τρία. Μπορούμε να κάνουμε δύο φλιτζάνια σπορέλαιο και ένα ελαιόλαδο. Και ένα ελαιόλαδο, μπράβο. Νομίζω ναι. Γιατί μετά γι' αυτό θα σου γράφουν στο Instagram. Έλα, ρε, σταμάτα, αυτά στον αέρα το διορθώνουμε. Εντάξει. Έλα, τώρα τρία λάθη έχω κάνει τη σεζόν, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο ο τάραμά. Ωραίο έγινε. Αφράτο, ξινό. Και άμα έχει καλό μηχάνημα. Βασίλη, τον τρώω όλο έτσι τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έλα, από τα λίγα πράγματα. Τον τρώω όλο. Θέλει και ψωμάκι. Ναι, αλλά είπαμε δίαιτα. Ελάτε, ελάτε να δώσουμε δωράκι.